Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα σημαντικό ερώτημα που καταρχήν πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί φτάσαμε εδώ. Και τόσο εδώ περιλαμβάνει και αυτόν τον φετινό κατόνομα προϋπολογισμό. Συνοπτικά αναφέρω ότι στο δυτικό καπιταλισμό από την δεκαετία του 70 η ιδιοκτησία είναι έμεση. Οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι το περίφημο χρηματιστηριακό κεφάλαιο που αποπροσωποποιεί σε σημαντικό βαθμό την ιδιοκτησία, αφού δεν είναι κάτοχος παραγωγικών μέσων. Προτεραιότητά του δεν είναι η υπεραξία του προϊόντος, αλλά οι δανειακές ανάγκες, τα πλεονάσματα, αφού δουλειά τους είναι να εμπορεύονται χρήμα. Αυτό λοιπόν που παρουσιάζεται προσχηματικά σαν ανήθικη δραστηριότητα, σαν φούσκα, δεν είναι παρά η πιο αναπτυγμένη μορφή του δυτικού καπιταλισμού. Το τζογάρισμα δηλαδή πάνω στο απόλυτο φετίχ το χρήμα. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, ο δυτικός καπιταλισμός έχει ανάγκη από παραγόμενες υπεραξίες, από αγαθά δηλαδή. Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ασφάλεια για το ευρώ είναι η γερμανική παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ βασίζονται στην παραγωγή αξιόπιστων στρατιωτικών συστημάτων, αποδεικνύουν ότι η βάση είναι πάντα η υπεραξία στο εμπόρευμα. Όταν το χρήμα δεν βασίζεται στα ΦΗΝ, τότε απλώς η οικονομία καταραίει. Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό δράμα της Ελλάδας. Δεν δημιουργεί και δεν παράγει σχεδόν καμία υπεραξία. Χάθηκε το τρένο της βιομηχανικής ανάπτυξης, χάσαμε το τρένο της τεχνολογίας και εδώ και καιρό δυστυχώς χάνουμε και το τρένο της πράσινης οικονομίας. Αυτή είναι η κυρίαρχη αιτία της τεράστιας κρίσης στην πατρίδα μας. Γιατί έγινε αυτό? Η απάντηση βρίσκεται στην ιστορική διαδρομή και στα πολιτικά δεδομένα της χώρας μας. Η αστική τάξη της Ελλάδας υπήρξε παραστατική και κρατικοδίαιτη και ποτέ δεν υπηρέτησε τον ιστορικό της ρόλο, που είναι η ορθολογική παραγωγή. Και βέβαια, είναι τεράστια η ευθύνη που έχουν και τα κόμματα εξουσίας, αφού η ΜΕΝ ζητούσε και τα ΔΕ την ταΐζανε με αντάλλαγμα την διατήρησή τους στην εξουσία. Ένα πλέγμα με συγκοινωνούντα δοχεία, με μόνιμο τροφοδότητο δανεισμό, ο οποίος κάλυπτε την παταγώδη αποτυχία κομμάτων και κυρίαρχης τάξης να αναπτύξουν αυτοδύναμα τη χώρα. Αυτό το στρεβλό μοντέλο, με δεκανίκια την υποφορολόγηση του κεφαλαίου, την καταλύστευση των ταμείων και την καταστροφή παραδοσιακών παραγωγικών δομών όπως η γεωργία, έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα. Ελλείμματα, δημόσιο χρέος, ανύπαρκτη παραγωγική βάση. Είναι σαφές ότι όποια ανάλυση ενοχοποιεί το δημόσιο υπάλληλο, το κόστος εργασίας, τα κοινωνικά κεκτημένα, δεν είναι απλώς ψεύτικη, αλλά είναι και πολιτικά χυδαία. Γιατί είναι πολιτική χυδαιότητα να πληρώνει αυτός που δεν φταίει και την απόφαση αυτή να την παίρνουν χέρι-χέρι αυτός που φέρει τη βαρύνουσα πολιτική ευθύνη με αυτόν που φέρει την βαρύνουσα οικονομική ευθύνη. Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν με δεδομένη αυτή την κατάσταση και επίσης με δεδομένη την παγκόσμια οικονομική κρίση η προσφυγή στο Δουνουτού ήταν μονόδρομος. Κατά την άποψή μου κατηγορηματικά όχι. Η προσφυγή στο Δουνουτού δεν ήταν μονόδρομος. Σε καμία περίπτωση δεν αργούν τα ελλείμματα για να οδηγηθεί μια χώρα σε χρεοκοπία. Το έλλειμμα της Ευρωζώνης, τον ΗΠΑ, ακόμα χειρότερα της Ιαπωνίας, το αποδεικνύουν. Ναι, λένε κάποιοι, όμως η Ελλάδα δεν έχει μόνο υψηλά ελλείμματα, έχει και υψηλό δημόσιο χρέος. Τα στοιχεία του Δουνουτού λένε όμως ότι το συνολικό χρέος της Ελλάδας είναι στο μέσο όρος της Ευρωζώνης. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, αφέθηκε και έγινε το επίκεντρο κερδοσκοπικών επιθέσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τη ζήσαμε και αυτή είναι η αλήθεια. Η πολιτική κρίση του καθενός αφορά στο αν αυτό έγινε από άγνοια ή από σκοπιμότητα. Θα δείξει η ιστορία αν η κυβέρνηση υπήρξε αφελής και ακούσια χειραγωγούμενη ή αν υπήρξε ο άλλος πόλος μιας συμφωνίας με καταστρεπτικές συνέπειες για το λαό και τη χώρα μας. Συνέπειες που, κατά την άποψή μου, δεν υπήρξαν τα αποτελέσματα μιας επιλογής, αλλά το ζητούμενο μιας πολιτικής. Και φτάνουμε στο σήμερα και στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ένας προϋπολογισμός που είναι το πιο απτό αποτέλεσμα της καταστροφής που υφίσταται η χώρα μας και ο λαός μας. Που είναι προϋπολογισμός χώρας με μειωμένη κυριαρχία. Ένας προϋπολογισμός που καλούνται να υπομισθούν μεν οι Έλληνες πολίτες, αλλά αποτελεί φυρμάνι του Δουνουτού, που απλώς και μόνο το επικυρώνει η Βουλή. Ένα φυρμάνι που την επομένη και όλες μέρα θα ανατραπεί προς το χειρότερο. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, υπάρχει άλλος δρόμος? Υπάρχει. Πάρτε παράδειγμα άλλης σοβαρής πολιτικής. Ουγγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάμε για καμιά επαναστατική διαδικασία. Η συντηρητική κυβέρνηση Όρμπαν είπε όχι στο Δουνουτού, αλλά επέβαλε για 3 χρόνια έκτακτη εισφορά ύψους 0,45% στα καθάριστα έσοδα των τραπεζών.
Έκτακτη φορολογία 5,2% στα συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιριών και έκτακτη φορολογία μέχρι 6% στις χρηματιστηριακές εταιρείες και σε όλες τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω μια πρόταση τακτικού χαρακτήρα και απευθύνομαι σε όλες τις πρωτοπόρες δυνάμεις του τόπου. Καταθέτω μια πρόταση και απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες που τους βομβαρδίζουν επιβάλλοντας το πλέον φασιστικό δίλημα: η καταστροφή ή η αματηρή λιτότητα. Μόνο που αυτό το δίλημα έχει κοινό παρανομαστή. Γιατί οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι τα λογιστικά νούμερα, που ακόμα και αυτά δεν βγαίνουν, αλλά είναι οι άνθρωποι. Επί του παρακτέου, λοιπόν, η πρότασή μου είναι: δημιουργία επιτροπής λογιστικού ελέγχου του δημόσιου χρέους κατά τα πρότυπα του Εκουαδόρ. Δεν μιλάω δηλαδή στη βάση των υποθέσεων, αλλά στη βάση μιας εφικτής και ήδη εφαρμοσμένης λύσης από το 2006. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από ειδικούς, από διεθνείς προσωπικότητες υψηλού κύρους, και δεν μιλώ για επιτροπή μόνο πεφωτισμένων, αλλά για επιτροπή ειδικών που με τη συνδρομή των εργαζομένων θα δημιουργήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο ανασυγκρότησης. Την επιτροπή συνδράμουν τα όργανα του κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο, το Ελεκτικό Συνέδριο, Νομικοί, Ορκωτοί, Λογιστές, Συνταγματολόγοι. Την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Σκοπός της επιτροπής είναι ο εξουνυχιστικός έλεγχος του διεθνούς και εγχώριου χρέους. Το τονίζω από τη μεταπολίτευση και μετά. Εξετάζει όλες τις συμβάσεις που αφορούν σε όλους τους τομείς. Επισημαίνω απλά τις τερατώδεις συμβάσεις των υπερχρεωμένων Ολυμπιακών Αγώνων. Όλα τα διμερή δάνεια που σύναψε η χώρα μας. Τονίζω ιδιαίτερα αυτά που δίνονταν για να υποστηριχτεί δήθεν η αγορά προϊόντων αιχμής, όπως τις ζήμες και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εξετάζει κάθε τι που αφορά στο δανεισμό και ανοίγει προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλακωμένων. Σκοπός μας να ξεσκονίσουμε τους λογαριασμούς μας. Σκοπός η πολυσυζητημένη διαφάνεια. Να βρούμε ποιο κομμάτι αυτού του χρέους είναι προϊόν διαφθοράς. Επομένως, παράνομο και απεχθές. Και το αρνούμαστε. Άρνηση του απεχθούς χρέους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Στο Εκουαδόρ αποτελούσε το 70% του χρέους υπό τη μορφή ομολόγων. Και σε όσους βιαστούν να πούν ότι το Εκουαδόρ είναι μια τελείως διαφορετική χώρα, απαντώ ότι αυτή η διαφορά αποτελεί και το στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Το Εκουαδόρ, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο οικονομολόγος Ερικ Τουσέν, που υπήρξε μέλος αυτής της επιτροπής, δεν έχει καν δικό του νόμισμα. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιο εκτεθειμένο στις διεθνείς αγορές. Το ΑΕΠ είναι στο 12% του ελληνικού και το κατακεφαλήν εισόδημα στο 10% του ελληνικού. Απέναντι δε στην απειλή για εκβιασμό των αγορών, απαντάμε πάλι με την πραγματικότητα. Πού θα είναι στην πράξη, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτός ο εκβιασμός. Ούτε στη Ρωσία το 1998, ούτε στην Αργεντινή το 2001. Η αναγκαία, η ζωτική προϋπόθεση για αυτήν την πολιτική επιλογή είναι να υπάρχει πολιτική βούληση με ένα διαφορετικό προσανατολισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση συντάσσομαι με όλες τις πρωτοπόρες δυνάμεις του τόπου, γιατί είναι οι μόνες που μπορούν να πλαισιωθούν από τον κόσμο της εργασίας και του μόχθου στη συγκρότηση ενός μετόπου με μια άλλη λογική. Μια λογική που δεν είναι πλέον εάν μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει το δημόσιο χρέος της, αλλά τι πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα από το δημόσιο χρέος της. Αυτή τη λογική θεωρώ σαν απαρχή μιας διαφορετικής στρατηγικής αντίληψης. Την απευθύνω και σε αυτούς που δηλαίνουν υπέρμαχοι της διαφάνειας, αλλά και σε αυτούς που είναι υπέρμαχοι ενός άλλου κόσμου, σαν την αναγκαία προϋπόθεση δικαίου και δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.